Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερη Άποψη, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Πεντοκότση, στο κανάλι σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να είστε καλά. Να είμαστε γεροί, καλή χρονιά να έχουμε, δημιουργική και καλύτερη από την περσινή. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε μια ανασκόπηση του έτους που πέρασε. Ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που ανέδειξε η εφημερίδα σας και παράλληλα βέβαια και μέσω του Δήμου λόγω της αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών ήταν η έλευση του αγωγού φυσικού αερίου. Θεωρείται ένα θετικό, πάρα πολύ θετικό γεγονός, με την έννοια ότι η περιοχή καθίσταται ενεργειακός κόμβος. Ήταν μια επένδυση πολύ μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη σε επίπεδο χώρας πέρυσι. Πιστεύω ότι τα ωφέλη που θα προκύψουν είναι πάρα πολλά για τη χώρα και για την περιοχή εδώ, για την περιφέρειά μας, αλλά νομίζω ότι παράλληλα σχολιάστηκε και αρνητικά το γεγονός ότι στο Δήμο μας, στην περιοχή μας, παρότι διέρχεται κατά 22 χιλιόμετρα ο αγωγός φυσικού αερίου, είχαμε τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία θα προσδοκούσαν οι κάτοικοι και θα δικαιούνταν η περιοχή γι' αυτό. Ένα επίσης, δηλαδή δεν έχουν λάβει η περιοχή μας ένα απορριμματοφόρο, δεν γίνανε παιδικές χαρές όπως άλλους δήμους, γεωτρήσεις για τη γεωθερμία, αρδευτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα και πάρα πολλά που μέσα από τα αντισταθμιστικά θα μπορούσαν να γίνουν. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό που από τον ΤΑΠ συζητήθηκε και δεν υλοποιήθηκε εδώ, γιατί δεν διεκδικήθηκε κατά την άποψή μας σωστά, ήταν μια αναμονή μεταξύ Βελκίου και Αρσαχείου, από όπου διέρχεται ο αγωγός, η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στο βιοτεχνικό πάρκο των Σαμπών και θα μπορούσε να προσεγγίσει και άλλες βιομηχανίες και έτσι λοιπόν να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό η τρομακτική ανεργία που μαστίζει την περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαμπών και ευρύτερα της νοτιοανατολικής Ροδόπης και της επαρχίας Σαμπών. Το κοινωνικό πρόσωπο το ανέδειξε βέβαια ο ΤΑΠ, είναι μόνος αδικημένος ο Δήμος Μαρονίας Σαμπών. Ο ΤΑΠ έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο, έδωσε 17 απορριμματοφόρα, έδωσε μέχρι και κάδου σε κάποιους δήμους, χρηματοδότησε μελέτες, χρηματοδότησε για τα αμαία ειδικές ράμπες και μηχανισμούς στις παραλίες, χρηματοδότησε έργα άρδευσης, έκανε αντιπλημμυρικά έργα, αποκαταστάσεις, πάρα πολλά. Δυστυχώς συζητήθηκε αρνητικά κατά το έτος που πέρασε ότι η περιοχή του Δήμου μας, παρότι διέρχεται από αυτήν το μεγαλύτερο μέρος του αγωγού στον ομό Ροδόπης, δεν πήρε το αντισταθμιστικό το οποίο θα έπρεπε και αυτό, όχι γιατί ίσως κατά την άποψή μας οι τοπικές διοικήσεις δεν το διαχειρίστηκαν όπως θα έπρεπε το θέμα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο ζήτημα για την περσινή χρονιά στο Δήμο Μαρονίας Απών. Υπήρχε κάτι άλλο σημαντικό ή αυτό ξεχωρίζεται περισσότερο? Αυτό που ξεχωρίζουμε, τα σημαντικά είναι πολλά, αλλά αυτό η έλευση του αγού ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και νομίζουμε ότι πιστεύουμε ότι και μελλοντικά θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα για την περιοχή. Ακριβώς. Κύριε Χαριτόπουλο, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Κινδυνεύει άμαστε να κλείσει το υποκατάστημα της Εθνικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Ποιες θα είναι οι συνέπειες που μπορεί να απευθυνθεί? Κοιτάξτε, κύριε Πεντοκότσαρτο, μετά το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας στην Ξυλαγανή, υπάρχει μια απόφαση της Εθνικής Τράπεζας σε κεντρικό επίπεδο να κλείσει και το κατάστημα, υποκατάστημα μάλλον θα έλεγα καλύτερα, το Σαμπών. Αυτό, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, θα έχει σημαντικά δυσμενείς συνέπειες για την περιοχή μας, όχι μόνο για την πόλη του Σαμπών, όχι μόνο για το Δήμο Σαμπών, αλλά και για ολόκληρη την επαρχία Σαμπών, διότι από το Γέχρο μέχρι και τις παρυφές της Ροδόπης εξυπηρετούνται από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας από εκατοντάδες συναλλασσόμενοι. Το κλείσιμο επίσης θα σημαίνει και ένα πλήγμα στην τοπική οικονομία, μια γροθιά στην τοπική ανάπτυξη. Θα σημαίνει τη συνέχιση της αποψήλωσης των υπηρεσιών που αποδυναμώνουν και το Δήμο και την πόλη των Σαμπών. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ τρομακτικά δυσμενείς συνέπειες και νομίζω ότι είναι εγκληματικά και μόνο όχι να υλοποιηθούν και να τα σκεφτούν. Επίσης μάλιστα δεν σας βάζω την ταλαιπωρία των πολιτών, δεν σας βάζω την
διαρροή επισκεπτών που μέχρι τώρα έρχονται από τη γύρω περιοχή, την υποτονικότητα στην τοπική αγορά και τόσα πολλά. Εκείνο που έχει όμως σημασία να συζητηθεί και νομίζω ότι μας προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι βλέπουμε στους γειτονικούς νομούς. Παράδειγμα, στην Ξανθημένων 3 με 4 υποκαταστήματα της Εθνικής, στη Διαβάλα 5, στη Δράμα 4, μάλιστα, στον Εύρο 5 και στην Ροδόπη μένει μόνο ένα. Το κεντρικό της Κομωδίας, αυτό δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι μια κατάφορη αδικία. Καταρχήν σε επίπεδο νομού και κατά δεύτερον σε επίπεδο επαρχίας Σαπών και Δήμου Μαρουνίας Σαπών και πόλης των Σαπών. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια ιστορική υπηρεσία 50 χρόνων. Άντε να πω ότι έκλειναν όλα τα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και κρατούσαν μόνο τα κεντρικά. Και αυτό βέβαια λόγω ιδιαιτεροτήτων εδώ δεν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Αλλά θα είχε μια λογική. Αυτό τώρα δεν έχει καμία απολύτως λογική. Μάλιστα. Λειτουργούν δηλαδή το υποκατάστημα των Φερών, του Σουβλίου, του Δημοτήχου, της Ορεστιάδας και δεν λειτουργεί το Σαπών. Με μια επαρχία 36-37.000 πληθυσμού, με εκατοντάδες συναλλασσόμενους εβδομαδίων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ δεν έχει γίνει και πάλι για μια ακόμη φορά σωστή ενημέρωση του κέντρου. Θα πρέπει εκτός από την περιφερειακή διοίκηση της τράπεζας να κινητοποιηθούν περιφερειακά και οι φορείς εδώ, η τοπική περιφέρεια, δήμος, βουλευτές, επιμελητήρια, άπαντες, προκειμένου να στραφεί αυτή η κατάσταση και να αποτραπεί η υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δεν είναι δυνατόν να είναι και χωρίς δεύτερη τράπεζα η δεύτερη πόλη του νομού Ροδόπης και χωρίς δεύτερο υποκατάστημα εθνικής ο ίδιος ο νομός Ροδόπης. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, την οργή και την αγανάκτηση όλων των πολιτών μεταφέρω, διότι και ως εφημερίδα διερχόμαστε όλα τα χωριά, κάνουμε το ρεπορτάζ, όλους τους οικισμούς και βλέπουμε ότι το πρώτο πλήγμα έρχεται με τις Ξυλαγανείς στην Εθνική και το δεύτερο τώρα έρχεται σε επίπεδο τραπεζών με το υποκατάστημα της Εθνικής των Σαπών. Και σας λέω, κατάφορη αδικία εις βάρος του νομού είναι αυτή, δεν είναι μόνο εις βάρος του Δήμου μας, διότι δεν μπορεί αλλού να είναι τρεις και τέσσερις τράπεζες και στον νομό Ροδόπης να έχει επιλεγεί να λειτουργήσει μία. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά πιο αισιόδοξη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και να μην ακούμε τέτοια δυσάρεστα, αλλά να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις από εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.